www.xanthidaily.gr Έχουμε την τιμή να έχουμε εδώ πέρα στο ραδιόφωνό μας, στο στούντιό μας, τον νέο Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθη, τον Κωνσταντίνο Κουρτίδη. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Καλημέρα σας κύριε Κοκαλίδη, καλημέρα σας και στους ακροατές σας, καλημέρα και σε όλο τον κόσμο. Ε, έρχομαι εδώ με συγκίνηση γιατί θα πρέπει να σας πω ότι από εσά ξεκίνησα. Μάλιστα. Η πρώτη μου συνέντευξη ως υποψήφιος την έδωσα σε εσά. Άρα yeah. θα σας θεωρώ και γουρλή. <laughs> ε, <laughs> και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να ενημερώσουμε ε, τον κόσμο σας. Λοιπόν, μετά τις ε, εκλογές φαίνεται μοιράστηκε η θέση του Αντιπεριφερειάρχη σε δύο άτομα τα δύο πρώτα χρόνια ξεκίνησε ο Νίκος ο Εφρεμίδης και τα επόμενα τώρα μπορεί και να μην είναι δύο χρόνια, να είναι και παραπάνω λόγω του COVID. Έτσι μπορεί να πάρει και παράταση. Λοιπόν, νέο αντιπεριφερειάρχης ο Κωνσταντίνο Κουρτίδη, γιο να πούμε του ε, πρώην βουλευτή και υπουργού του Βαγγέλη του Κουρτίδη. Ε, θέλω να σας πω το εξή. Πράγματι, είμαι, τιμάω τον πατέρα μου. Ε, ήταν δύσκολο όταν έχει κάποιον πατέρα επιτυχημένο να βάλει υποψηφιότητα. Έβαλα μετά όμως από 25 χρόνια. Γιατί δεν ήθελα να συνδεθεί ποτέ το όνομα, βέβαια δεν είχα σκοπό να βάλω, έβαλα για έκτακτους και σημαντικούς λόγους για να υποστηρίξω το Χρήστο το Μέτιο mm -hmm. που είχε μια πολύ δύσκολη εκλογική περίοδο, πήγε πάρα πολύ καλά ο Χρήστος ο Μέτιος, ε, βγήκε, εκλέχθηκε, ε, ο άνθρωπος ε, ε, τακτοποίησε τις, ε, την διοίκηση. Τη χώρισε, έδωσε δύο χρόνια και τέσσερι μήνε στον προκάτοχό μου και έδωσε τα επόμενα δύο χρόνια σε μένα μέχρι τα τέλη του 2023. Έχω ένα δύσκολο έργο να κάνω. Ε, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ενημερώθηκα τα προηγούμενα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα και από τη συμμετοχή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο που ήταν ενεργή και ήμουν και αναπληρωματικό μέλος τη Οικονομική Επιτροπή, στην οποία όμως συμμετείχα τακτικά. Ε, με τον, για τον απλούστατο λόγο ότι ήθελε να υπάρχει μια κυκλικότητα ο, ο Περιφερειάρχης μας, ο Χρήστος Μέτιος, για να ενημερωνόμαστε. Όλα τα θέματα τα διάβαζα, ε, παρενέβη πολλές φορές. Ήμουνα... Είστε, είστε ενημερούς δηλαδή. Ναι, ήμουνα επίσης ε, εντεταλμένος σύμβολος διεθνών σχέσεων και ισότητα των φίλων το ισότητα των φίλων το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το διεθνό σχέσεων το θεωρώ εξίσου σημαντικό με την έννοια οι διεθνεί σχέσει δεν είναι ακριβώ οι διεθνεί σχέσει. Ήταν μια ενημέρωση σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ήμουν αντιπρόσωπο ε, στην Επιτροπή Παράκτιων Περιφερειών, η οποία είναι μια σκιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα προγράμματα. Ε, πιστεύω ότι είμαι έτοιμος mm -hmm. ε, ήδη έχω κάνει μια συνέντευξη τύπου όπου με ενημερώσετε για λόγου δικού σα δύσκολου. Είχαμε Είχα... την εκπομπή. Ναι, την ναι, φοράμε. το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω και το καταλαβαίνω. Την συνδύασα όμω με την επίσκεψη του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη μα, ο οποίο μα ευλόγησε με μια βασιλόπιτα και την έκανα πριν για να μπορούν μετά ο κόσμο να έρθει και να δει την κοπή τη και φυσικά να παραστούν και οι δημοσιογράφοι. Έτσι. Εκεί έδωσα το πρώτο στίγμα μου, τι θέλω να κάνω. Το πρώτο μου στίγμα στηρίζεται σε αρχέ. Θέλω να σα πω ότι στηρίζουμε σε αρχέ. Mm -hmm. Ακολουθεί μετά η πολιτική. Έχουμε τι αρχέ τη εξυπηρέτηση του πολίτη. Έχουμε τι αρχέ τη ισότητα, τη ισονομία και τη ισοπολιτεία. Και θέλουμε να συγκεράσουμε δυνάμει. Δηλαδή, έχω πει ότι η περιφέρεια είναι 24 ώρε το 24 ώρα ανοιχτή. Ε, έχω πει ότι ο καθένα μπορεί να έρχεται και να λέει την άποψή του Έρχο, έχω πει ότι ε, οι απόψεις θα καταγράφονται και σας λέω ότι ε, και το έχω πει και στη συνέντευξή του, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν την Ξάνθη, γιατί το σύνθημά μου είναι Αγαπούμε την Ξάνθη, αγαπούμε τον τόπο μα και θέλουμε να προοδεύσει. Πάρα πολλοί άνθρωποι που αγαπούν την Ξάνθη ήρθαν και μου είπαν τι απόψει του, ε, τι οποίε καταγράψαμε και θέλουμε ε, να τι μαζέψουμε και να τι υλοποιήσουμε. Αλλά δεν θέλω να τι υλοποιήσω εγώ. Φωνάζω του ανθρώπου που μου τι είπαν, ε, συνεργάζονται Έτσι. με τι υπηρεσίε μου και γιατί άλλο να είναι μια, θέ, μια άποψη δικιά σου ε, και να την υποστηρίζει, και άλλο να είναι. Ενό τρίτου. Φωστά. Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η στόχη μα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, λοιπόν, παραλάβατε τώρα την Αντιπεριφέρεια. Ένα εύλογο ερώτη, ερώτημα να ρωτήσω. Έγινε παραλαβή παράδοση. Σα ενημέρωσε ο προκατοχό σα για τρέχοντα θέματα. Όχι, δεν ενημερώθηκα από τον προκατοχό μου. Ενημερώθηκα όμως από Ούτε της... γραπτά, ούτε τηλεφωνικά. Δεν είχατε καμία επαφή δηλαδή. Ε... Ε, δεν είχαμε καμία επαφή γιατί από ό,τι μου είπανε αυτός είχε, ο προκάτοχός μου είχε αρρωστήσει με COVID-19 mm -hmm. οπότε υποχρεωτικά ε, από τη στιγμή που δεν μπορούσαμε να έχουμε επαφή ενημερώθηκα από του, από τους διευθυντές των υπηρεσιών και τους θρηματάρχες. Mm -hmm. Θέλω Μάση. να σας πω ότι διαπίστωσα, διαπίστωσα με μεγάλη μου χαρά ότι έχουμε ένα εξαιρετικό υλικό. Ε, οι, έχουμε εξαιρετικούς διευθυντές έχουμε εξαιρετικό, εξαιρετικούς υπαλλήλους ε, εξαιρετικούς εργαζόμενους έχουμε ένα άξιο σωματείο το οποίο συνεργάζεται για τα δικαιώματα και τις υποχρώσεις των εργαζομένων και πηγαίνουμε καλά δηλαδή συζητάμε, βρίσκουμε λύσεις και προχωράμε Άρα βρήκατε λύση, ενδεφερθήκατε από τους προϊσταμένους όλων των υπηρεσιών της αντιπεριφέρειας Ναι βεβαίως, οι άνθρωποι με, με, χαρά με ενημέρωσαν μου στείλανε μάλιστα, και γραπτός ε, τα πεπραγμένα mm -hmm. ε, με ενημέρωσαν και τις εκκρεμότητες υπάρχουν πάρα πολλές θέλω να σας πω βέβαια ότι έχουμε πολύ καλό προσωπικό, αλλά έχουν γίνει, ε, υπάρχουν 11 χρόνια για να γίνουν προσλήψεις. Καταλαβαίνετε Αυτό δηλαδή ήθελα, ε, ότι φεύγουν δεν και, δεν έρχονται. Ε, έρχον, ε, υπάρχουν ελλείψεις αυτή τη, τη στιγμή πάρα στο πολλές. προσωπικό. Πάρα, πάρα περίπου, Τον αριθμό μπορούμε να πούμε περίπου. Δεν σας λέω αριθμό, γιατί παλιά ας πούμε ήταν 200 και οι υπάλληλοι, τώρα είναι 190 και όσο πάει και μειώνεται, μειώνεται, μειώνεται. Δηλαδή φεύγουν συνέχεια και δεν έρχονται. Άρα τις δουλειές που κάνουν κάποιοι τι κάνουν οι, φυστά, οι υπάρχοντες υπάλληλοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μα έρχονται και εργασίε από άλλε περιφερειακέ ενότητε, γιατί έχουν κλείψει εκεί οι υπάλληλοι, τι οποίε τι κάνουμε, γιατί η περιφέρεια είναι ενιαία. Εμεί δεν είμαστε ένα εξάρτητο νομικό πρόσωπο. Εξάνθη. Είμαστε τμήμα τη περιφέρεια. Δεν είμαστε η η, η η αντιπεριφέρεια. Δεν υπάρχει ω έννοια η αντιπεριφέρεια. Υπάρχει η έννοια τη περιφερειακή ενότητα που έχει συγκεκριμένε αρμοδιότητε εντό τη περιφέρεια. Και κάνουμε και δουλειέ άλλων περιφερειακών ενωτήτων που, που έχουν εκλείψει εκεί οι υπάλληλοι. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να έχουν πάρα πολύ, καλύ, πάρα πολύ γραφειοκρατία. Ανταποκρίνονται βέβαια. Ε, αλλά καταλαβαίνετε ότι εγώ θέλω να τους ξελαφρώσω και το μόνος τρόπος για να τους ξελαφρώσω είναι να κάνουμε ένα ε, πολύ καλό ε, μηχανολογικό εξοπλισμό. Είναι πολύ καλή η πληροφορική μου. Θέλω να το επεκτείνουν, να διπλασιάσω τα κονδύλια, να έχουν και τα μηχανήματα τα οποία χρειάζονται για να μπορούν να λειτουργούν είτε από το σπίτι όταν επιτρέπεται, ε, δηλαδή να ξελαφρώσουν διά τη τεχνολογία. Καταλάβατε. Ε, θα ζητήσετε προσωπικό. Βεβαίω, ήδη έχω Αυτό ζητήσει. θα το ζητήσετε κατευθείαν από κάτω, ή θα πάει και ιεραρχικά αρχή. Όχι, όχι. Ιεραρχικά θα... πάει. Ήδη, ήδη έχουμε ζητήσει οκτά μήνα. Ε, ήδη, έχουμε ζητήσει, ε, ήδη έχω δώσει εντολή ε, στην οικονομική μου υπηρεσία mm -hmm. να δει τι προγράμματα υπάρχουν στον ΑΕΔ για να μπορέσουμε να πάρουμε άμεσα με πόσα άτομα περίπου σκέφτεστε να ζητήσετε. Όσο δυνατόν περισσότερα. Δηλαδή, έχω δει. Για, ακούστε τι γίνεται ναι. τα οκτάμινα ε, ζητάμε ε, γύρω στα τέσσερα άτομα αυτή η δυνατότητα μας δίνεται ε, στα, αλλά υπάρχει το πρόγραμμα 55SIN που είναι ενεργό το οποίο είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό ε, έχω πει να μετακινηθούν ό,τι κονδύλια υπάρχουν από την οικονομική να δοθούν σε αυτό τον τομέα, γιατί το 55 συν τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει του τρει πρώτου μήνε να του πληρώσουμε εμεί. Άρα, πρέπει να υπάρχουν τα κονδύλια για του τρει πρώτου μήνε. Καταλαβαίνετε ότι mm -hmm. έχω μία δυσπραγία στη λειτουργία. Δηλαδή, πρέπει να το προπολογίσει, πρέπει να το βάλει, πρέπει να γίνει ανάληψη δαπάνη. Έχω δώσει εντολή, λοιπόν, όσο το δυνατόν περισσότεροι να γίνουν στο 55 συν 10, 5, 20. Mm -hmm. Όσο το δυνατόν περισσότερο, ανάλογα με τα κονδύλια, να ληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Είμαστε στο στάδιο που βλέπουμε τι κονδύλια μπορούμε να έχουμε για του τρει πρώτου μήνε, ώστε να λειτουργήσουμε. Μετά το πρόγραμμα για να μπορέσουμε να πάρουμε υπαλλήλου. Γιατί του έχουμε ανάγκη. Είναι εφικτό αυτό, πώ το βλέπετε. Είναι εφικτό φυσικά. Είναι εφικτό. Ήδη έχουμε υπαλλήλου 55 συν οι οποίοι εργάζονται οι άνθρωποι και προσφέρουν. Ε, τώρα να πάμε σα, στα έργα τα οποία ε, έτρεχαν. έτσι εσείς έχετε ενημερωθεί τώρα από του προϊσταμένους Ναι, έχουμε ενημερωθεί. Μπορείτε για... έτσι να μας τα καταγράψετε. Για το... δέστε, ε, γενικά θα σας το πω. Είναι ναι. το γενικό έργο της ΠΑΜΤ Είναι έργα που αφορούν οδοποιία και τα οποία είναι ενεργά. Α πούμε, έχετε δει το έργο που γίνεται σχετικά με τον περιφερειακό, υπάρχει, αυτό θα συνεχίσει. Υπάρχουν έργα δηλαδή που είναι σχετικά με την οδοπία. Υπάρχουν έργα που έχουν σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων κυκλική κόμβη. Ε, ε, δηλαδή, υπάρχουν έργα για διαγραμμίσει, υπάρχουν έργα για κανάλια. Δηλαδή, η περιφέρεια είναι αρμόδια για τα κανάλια, τον καθαρισμό και την τακτοποίηση. Αυτά είναι σε γενικέ γραμμέ. Τώρα ε, που μου λέτε για οδοποιία, είναι ένα κομμάτι. Α, yeah. θέλω να σα πω το εξή. Yeah. Η οδοποιία μα είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή, εμεί δεν έχουμε το σύνολο τη οδοποιία τη Ξάθη. Έχουμε τι παλιέ επαρχιακέ οδού, yeah. οδούς Ξάνθης προς άλλους νομούς και κάποιο οδικό δίκτυο στο κέντρο, δηλαδή στο, στην Ξάνθη, κάποιες επα, επαρχιακές οδούς, mm -hmm. κάποιες μεγάλες οδούς, ας το πω σε εισαγωγικά μου επιτραπεί, ενώ η υπόλοιπη οδοί, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, το μεγαλύτερο δίκτυο ανήκει στους Δήμους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς λέμε αυτό είναι δικό μας και εσά είναι δικό σας. Συνεργαζόμαστε με τους Δήμους, δηλαδή παραδείγμα χάρη βγήκαν οι αλατιέρες μας της περιφέρειας οι άνθρωποι και χρειάστηκαν να μπουν μέσα σε χωριά και σε Δήμους. Πήγα και ρίξαν αλάτι σε συνεργασία με το Δήμο Μίκης. Ε, αν ποτέ χρειαστεί ο Δήμος Μίκης να βοηθήσει το δικό μας οδικό δίκτυο, το βοηθάει. Ναι, κατάλαβα, δηλαδή, έχουμε, ναι, ναι, έχουμε απόλυτη συνεργασία με τους Δημάρχους, οι Δήμαρχοι μας είναι ε, συνεργάσιμοι. Ε, οι άνθρωποι δεν έχουν απολύτως κανένα λόγο να μην συνεργάζονται με την περιφέρεια. Έχω πει ότι η περιφέρεια είναι τα πόδια και η δήμη είναι τα χέρια, με την έννοια ότι εμείς τρέχουμε να βγάλουμε κονδύλια και οι δήμοι να τα υλοποιήσουν, αλλά και το αντίθετο. Και μάλιστα Χρειάζεται να υπάρχει μια ομοψυχία μαζί τους και υπάρχει πιστεύω για να προχωρήσουμε ε, την καθημερινότητα. Γιατί ένας στόχος μας είναι η καθημερινότητα κύριε Κοκαλίδη. Δεν είναι μόνο τα έργα. Δηλαδή αν υπάρχει κάποιο θέμα με τρύπες σε δρόμους, αν υπάρχει κάποιο θέμα με κανάλια που μυρίζουν, mm -hmm. είναι η δουλειά μα η καθημερινότητα. Θέλω να σα πω όμω, το πιο βασικό πρόβλημα που συνάντησα μόλι ανέλαβα ε, ω αντιπεριφερειάρχης, είναι το θέμα του νέστου και το θέμα του νέστου σας το τονίζω είναι ένα πάρα πού ένα θέμα που ταλανίζει πλέον την περιοχή μας γιατί γιατί ενώ η ροή του νέστου σε αυτό μου τα είπε ο κύριος φώτου που είναι διευθυντή στο φράγμα του Νέστου, ενώ η ροή του Νέστου παλαιότερα κατά μέσο όρο ήταν 150 κυβικά ένα δευτερόλεπτο όπως μου είπε πλέον η ροή του Νέστου είναι 600 λόγω των κλιματικών αλλαγών έχει γίνει 600 κυβικά και όταν βρέχει γιατί στην προηγούμενη βροχόπτωση κινδύνεψε η περιοχή κάτω της ηλιόπετρας φούσκωσε το ποτάμι όχι φούσκωσε ήταν μια βροχή ε, εκτός ε, λογικής και παραλίγο να, πώς το λένε, να καταστραφεί όλη η περιοχή το δασοχώρι, τα έρασμια εκείνη η περιοχή. Γιατί όμως λόγω της κλιματικής αλλαγής πλέον το ανάχωμα που υπάρχει και έγινε το 70 και ήταν ένα μεγάλο έργο τότε πλέον το ανάχωμα δεν είναι ικανό να κρατήσει να συγκρατήσει, το νερό, νερά, να συγκρατήσει ναι. το νερό και θα υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα άρα η πρώτη ενέργεια που έκανα ήταν να με ενημερώσουν γι' αυτό και έδωσε εντολή να πάρουν άμεσα μέτρα. Μου είπαν ότι ε, υπάρχουν κάποια χρήματα στο Μητρό Μηχανικών, ώστε αυτό είναι για κάτι έκτακτο, εντελώ βραχυπρόθεσμο. Αν γίνει πλημμύρα, να πηγαίνουν, πηγαίνουν εταιρείε και να ρίχνουν υλικό ώστε να μπλοκάρουν, να συντηρήσουν τα αναχώματα. Γιατί θέλω να σα πω ότι τα αναχώματα είναι πλέον ταλαιπωρημένα με αυτό το πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι ε, προετοιμάζεται η τεχνική μας υπηρεσία σε πολύ γοργού ρυθμούς να κάνει ένα μεσοπρόθεσμο έργο για την επισκευή και συντήρηση των, ε, των αναχωμάτων με σύγχρονα υλικά, να βάλει ασφαλτόπανα, δηλαδή να βάλει, υλικά, mm -hmm. να, όχι να βάλει υλικά που θα το συγκρατούν που να αντέξουν. Που να αντέξουν, που να αντέξουν αλλά είναι. το πρόβλημα είναι ότι και να γίνει αυτό. Ε, λόγω των της κλιματικής αλλαγής θα χρειαστεί να γίνει ένα μεγαλόπνοιο έργο οπότε θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο να κάνει αυτό τη μελέτη, ε, όπως μου είπανε, για να μπορέσει είμαστε σε συνεργασία βέβαια με τον Περιφερειάρχη μας ε, αυτό είναι ένα έργο που θα γίνει όμως σε χρόνια για να γίνει ένα νέο έργο με σκοπό να συγκρατεί το νερό σύμφωνα με τις καινούργιες κλιματικές ε, αλλαγές. Δηλαδή έχουν αλλάξει τα πράγματα. Άρα θα είναι χρονοβόρο αυτό. δηλαδή Θα, <coughs> θα μα πάρει αρκετό και καιρό. Ε, το μακροπρόθεσμο βέβαια δεν μπορεί yeah. να πα yeah. τώρα yeah. και να yeah. κάνει. Yeah. Δηλαδή θέλει μελέτη. Θέλει, υποχ... δηλαδή θέλει μελέτε. Και θέλει βέβαια έργο. Φυσικά. Yeah. Θα yeah. πάρει καιρό. Επιτρέψτε με λίγο να γυρίσω πίσω στην οδοποιία. Υπάρχει ένα τμήμα του δρόμου προ το Πορτολάγο. Είναι μετά τη γαλακτοβιομηχανία ροδόπη. Μπροστά από το γήπεδο του Ζυγού. Ναι. Έτσι και φτάνει μέχρι το εμπορικό κέντρο. Που δεν υπάρχει διαγράμμιση. Και διαγράμμιση, αλλά και ο δρόμο έχει φτωρέ. Σίγουρα περνάτε κι εσεί από αυτό το σημείο. Ναι, έχω περάσει. Είναι yeah. κάτι άμεσα να γίνει γιατί έχουμε ε, αρκετά τηλέφωνα ακροατών που διαμαρτύρονται για αυτό το κομμάτι και τα είχαν βάλει με τον προηγούμενο ε, αντιπεριφερειάρχη. Θα yeah, έχετε ε, ετοιμότητα. Ναι, θα έχουμε ετοιμότητα. Ε, οι οι τεχνικέ μα υπηρεσίε έχουν ενημερωθεί. Θα το προχωρήσουν. Το, το γνωρίζουμε αυτό το θέμα το mm -hmm. ε, το γνωρίζουμε αυτό το θέμα και θα το επιλύσουμε. Δεν, δεν νομίζω να υπάρχει θέμα. Οποιαδήποτε φθορά βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε. Ε, ξηρά ασφαλτο, δηλαδή αν υπάρχουν τρύπε και τέτοια, γίνονται αυτά τα σε εισαγωγικά, αν μου επιτραπεί η έκφραση, τα μπαλώματα. Mm -hmm. Αλλά νοείται ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε αποκατάσταση πλήρη του οδοστρώματο, θα το προχωρήσουμε με τι τεχνικέ μα υπηρεσίε. Και μια έτσι που σταματήσαμε στην οδοποιία, ε, είμαστε τώρα στη, στο μέσο του χειμώνα. Περιμένουμε ήδη χιονοπτώσεις, ακούγονται για Παρασκευή βράδυ. Έρχεται πάρα πολύ μεγάλη. ότι ναι, τα έχει το. αντιπεριφέρεια. Είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει, έχετε κάνει κάποια μικρή σύσκεψη, είστε έτοιμοι δηλαδή. Αν αρχίσει η χιονόπτωση, βγαίνουν τα μηχανήματα έξω. Ε, θέλω να σα πω ότι έρχεται πάρα πολύ μεγάλη χιονόπτωση mm -hmm. η οποία θα καλύψει όλη την Ξάνθη και τον κάμπο. Δηλαδή θα δούμε χιόνι, mm -hmm. ε, το... θα είναι πάρα πολύ δυνατή. Ε, ήδη οι αλατιέρε μας είναι έτοιμε. έχουμε, θα σας θέλω να σας πω έχουμε βγάλει και την πολύ μεγάλη αλατιέρα έχουμε μια τεράστια αλατιέρα την οποία μας είχε δώσει ο ΤΑΠ την οποία την ετοιμάσαμε και αυτήν έχουμε αλάτια πόσες οι... αλατιέρες είναι δηλαδή έχουμε, έχουμε τρεις έχουμε... και από πού ξεκινάνε, πού τις έχετε ε, τις έχουμε εδώ στις Ξάδες ε, τις θέτουν αρμο... το αρμόδιο τμήμα σε σημεία δηλαδή πάνε στα Βρούπολη Βουνά πώς το λένε πάνε στα Βρούπολη και την πλευρά και από την άλλη την πλευρά του, Αιχήνου, του Αιχήνου, ναι. αλλά τώρα υπάρχει και ετοιμότητα για τον Κάμπο ανάλογα Ενώ. δηλαδή με την πρόβλεψη του καιρού οι αλετιέρες τοποθετούνται σε, σε διάφορες θέσεις δηλαδή αν γίνει η πρόβλεψη ότι θα πέσει δηλαδή ας πούμε στην προηγούμενη κακοκαιρία mm -hmm. που υπήρχε παγετός ξέραμε ότι θα υπάρχει δεν θα υπάρχει στη Σταυρούπολη τόσο έντονο καιρικό φαινόμενο αλλά θα υπάρχει στην περιοχή του Εχίνου. Μάλιστα, ε, ναι. άρα λοιπόν πήγανε εκεί, εκεί επικεντρωθήκανε. Τώρα όμω ε, θα σκορπιστούν. και... Ναι, γιατί, ε, γιατί ξέρουμε ότι θα, σε όλη την Ξάνθη θα γίνει, θα γίνει πολύ μεγάλη και έντονη χιονόπτωση. Υπεύθυνο πολιτική προστασία στην αντιπεριφέρεια ποιο είναι. Ε, Υπεύθυνο πολιτική προστασία γενικό διευθυντή είναι ο κύριο Κουβαρδά που εδρεύει στην Κομωτινή. Στην Ξάνθη έχουμε τον κύριο Βαφιάδη, το Βαφιάδη του Στάθη, ο οποίο είναι ένα εξαιρετικό υπάλληλος, υπάλληλο, ο οποίο είναι υπεύθυνο τη πολιτική προστασία. Ποιο δίνει το, το σύνθημα, βγείτε έξω. Ποιο είναι αυτό που, που αφορασίζει, τώρα, βγείτε έξω. Εγώ. Εσείς. Ε, Άρα θα είσαι σε ετοιμότητα από την Παρασκευή το απόγευμα και μετά. Γιατί μα ήδη α, το έχω δώσει. Ναι. Μα ή, όχι, ήδη, ήδη έχει δοθεί το σύνθημα Βγείτε Έξω. Μάλιστα. Και μάλιστα αυτό που είναι υπεύθυνο ο τμήματάρχη μα για, για τα έργα, για την εκτέλεση των έργων, ο κύριο ο Νίκο, ο, ο οποίο είναι εξαιρετικό. Ε, έχει ήδη οργανωθεί, έχει ήδη μαζέψει τα λάτια του, έχει ήδη. Είναι η εποχή. Τώρα πάντα μέσα στον Ιανουάριο, περισσότερο στον Ιανουάριο, λιγότερο στο Φεβρουάριο, πάντα έχουμε. Ναι, έχει, έχει ήδη οργανωθεί, έχει βγάλει τι αλατιέρε σε τιμότητα, έχει ορίσει τα, λένε, τα, προγράμματα των οδηγών. Μακάρι έχει να πάνε τους όλα οδηγούς. καλά. Εμεί θα τα παρακολουθούμε, κύριε Αντιπεριφερειά. Ναι, <laughs> ε, θα πάνε καλά. Για δέστε, έχει ορίσει το του οδηγού, έχει κάνει τα οργανογράμματα, δηλαδή είμαστε Είστε πανέτοιμοι, είστε πανέτοιμοι. Ναι. Λοιπόν, για να μην χρονοτριβούμε, να πάμε σε άλλα θέματα, είπατε για το ποταμό το Νέστο. Ναι, αυτό να με προβληματίζει πάρα πολύ έντονα. είναι χρονοβόρο, αλλά θα το ξεκινήσετε εσείς. Όχι, έχουμε, έχουμε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ναι. και Α, μακροπρόθεσμα. Ωραία. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, επειδή είναι κυρίως κρατικός, ναι. ε, είναι πως το λένε εμείς βέβαια θα τρέξουμε είναι δικός μας mm -hmm. και κρατικός εμείς θα τρέξουμε να τον ενεργοποιήσουμε είναι ενήμερος και ο περιφερειάρχης μας έχει λάβει σχετικές εκθέσεις από την τεχνική μας υπηρεσίας και ο άνθρωπος όντως θα το προγραμματίσει mm -hmm. για να, για να προχωρήσει Πάμε γρήγορα σε άλλα ναι, πέστε τι μου. έχετε στο μυαλό σα, εκτό από το ποταμό των Έστω. Ε, για δεστε, άμεσα, που ε... θα... Ή, είτε έχουν ξεκινήσει είτε θα τα ξεκινήσετε εσείς άμεσα. Για δεστε, υπάρχει καθημερινότητα. Είπαμε ότι θα αντιπροκρινόμαστε άμεσα στην καθημερινότητα ναι. και στην υποδοχή των πολιτών. Εμείς έχουμε, εκτός όμως από την καθημερινότητα, σας είπα, έχουμε πάρα πολλά κτίρια τα οποία θα καταγράψουμε και είναι επίκαιρο. Το είχα πει στη συνέντευξη τύπου αυτό και... Δυστυχώ είδαμε και την αποθήκη αυτή ε, που με πολύ μεγάλο πόνο καρδιά mm. την είδα να καίγεται. Mm. Αυτό ήταν ένα εμβληματικό κτίριο. Θέλω να σα πω ότι αυτό το κτίριο ήταν ένα εκπληκτικό κτίριο. Είχε μέσα. Ε, τα ξύλα ήταν από κερασιά, τα ξύλα ήταν από. δηλαδή είχε κολόνες από κερασιά. ήταν ένα τρομερό κτίριο, το οποίο η καταστροφή του μου έδωσε πολύ απέραντη θλίψη. Ε, Εμεί στα δικά μα τα κτίρια, ε, από την αρχή, όταν είπα και έδωσα στην συνέντευξη τύπου ότι θα γίνει καταγραφή, ενώ ότι πλέον ε, απού, έχουμε απέναντι, ας πούμε, το κτίριο της Γκέρι, που και αυτό είναι ένα ευληματικό κτίριο και έχει ένα τεράστιο χώρο. Να μείνουμε λίγο, επειδή είναι επίκαιρο τώρα στην καπναποθήκη αυτή, η οποία πήγε πέστε πήρε Είναι πάνω από 30-35 χρόνια, είναι εγκατελειμμένη. Κάποια στιγμή, δηλαδή, εγώ να σας πω την αλήθεια, το είχα στο νου μου και λέω αν πάρουν αυτά. Τα χτίρια, θε φυλάξει φωτιά, τι θα γίνει. Και μάλιστα και μία μικρή λεπτομέρεια, όταν τύχει να ταξιδέψω με το χτελ, ε, πάρει και ένα εκεί το αυτοκίνητο και στην άκρη του μυαλού μου, γιατί πάντα πάει στο κακό, λέω ότι αφήνω εδώ το αυτοκίνητο. Μα πάρει φωτιά, εδώ πέρα, τι θα γίνει. Και να τώρα που έγινε. Δηλαδή, ε, κάποιοι μπορεί να το είχαν στην άκρη του μυαλού του, έγινε το κακό. Βέβαια, το χτίριο αυτό από ό,τι άκουσα είναι ιδιωτικό. Είναι ιδιωτικό, ανήκει. Ποιο έχει την ευθύνη όμω, Ο ιδιώτη ο, ο ιδιώτη, φυσικά έχει ο ιδιώτης την ευθύνη. Αλλά ακούστε να σα πω, δεν είναι μόνο ο ιδιώτη. Δηλαδή, αν θυμόσαστε, είχε... Δηλαδή, ο ιδιώτη είχε καεί πριν ένα χρόνο, δύο χρόνια το διπλανό κτίριο που ήταν το φυλάκιο. Ναι. Ε, ο ιδιώτη τότε έπρεπε να ενεργοποιηθεί και να πάρει τα μέτρα προστασία. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Εγώ πιστεύω ότι είχε λυθεί αυτό το θέμα ω ιδιώτη πριν ακόμα βάλω υποψήφιο, με την έννοια ότι είχα δει ε, ένα. Μία πινακίδα που υπάρχει απ' έξω mm. ότι αυτό πωλείται, ότι θα αναμορφωθεί και ότι θα κάνει. Αυτό το κτίριο ανήκει στην εφορία, όχι ανήκει, έχει ενταχθεί ως κτίριο εμβληματικό στην εφορία Νεωτέρων Μνημείων. Διατηρηταίο. Διατηρηταίο yeah. και πρέπει χρησιμοποιούν ω καπνοποθήκη. Ανήκε ε, σε συγκεκριμένη οικογένεια μεγάλων καπνεμπόρων και έπρεπε αυτοί να το προστατεύουν. Από mm. ό,τι έχω ακούσει, έχουν ε, εδώ και κάποια χρόνια έχουν ενημερωθεί. Έχουν ειδοποιηθεί δηλαδή από το Δήμο αλλά μάλλον δεν θα δώσαν σημασία γιατί μπορεί και οι κληρονόμοι πλέον να είναι πολύ αλλά τώρα αν κάποιο άτομο εκεί έπαιρνε φωτιά και γόταν και κάποιοι και είχε ζημιές ποιο, την ευθύνη την ευθύνη την έχουν οι ιδιοκτήτες ε, η δικιά μας η πολιτική προστασία αποζημιώνει σε περίπτωση που υπήρχαν καταστροφή σε καταστήματα mm -hmm. ε, δηλαδή αν ήταν κάτι βέβαια ε, καταρχήν έχουν ιδιοκτήτε. Αν είναι ένα έκτακτο καιρικό φαινόμενο, είναι ένα έκτακτο φαινόμενο που δεν μπορούσε να προβλεφθεί, εμεί θα αποζημιώνουμε τα καταστήματα και η πρώην του Δήμου αποκαθιστά τα διαμερίσματα και του ιδιώτε. Τώρα σε αυτή την περίπτωση. Ευθύνονται οι ιδιοκτήτε. Άμεσα. Δηλαδή. Ε. Γιατί δεν το συζητάω. Άντε δηλαδή... να βρουν άκρη τώρα αυτοί οι οποίοι. Ε, Κάει του το μπαλκόνι τους, καεί και η τέντα τους, τα ρούχα που είχαν έξω, ε, ένα διαμερίσμα ναι, είχε ανοιχτά την, ανοιχτή την μπαλκονόπορτα, μπήκαν οι φλόγες μέσα, κάψανε την κουρτίνα, δηλαδή πάθανε οι άνθρωποι κάποιοι. Για δέστε ε, και ε, ε, ευχαριστώ τον Θεό που δεν υπήρχαν απώλειε ζωή, αλλά ακούστε τι γίνεται. Ε, αυτά θα πρέπει να προβλέπονται. Εγώ που πήγα επί τόπου, ήμουν επί τόπου, mm -hmm. πήγα με τον προϊστάμενο των τεχνικών, τον... Με τον που είναι αρμόδιο και για τι αλατιέρε, για να δούμε. Η φωτιά ήταν τόσο δυνατή. ήμασταν ναι. μακριά μέτρα ολόκληρα και κι εγώ ήμασταν σαν να ήμασταν στο ένα μέτρο. Αυτά που είπατε από κερασιά που ήταν οι κολώνε, αυτά όλα ήταν ξερά, κατάξερα. Όχι Αν... μόνο ήταν ξερά, ήταν και μέσα στο ρετσίνι. Όταν χτίζονταν αυτά, ναι. τα εμποτίζαν σε ρετσίνι για να είναι ανθεκτικά. Ανθεκτικά, ναι. Καταλάβατε. Οπότε λαμπάδιασαν αυτά. Λαμπάδιασαν, λαμπάδιασαν, λαμπάδιασαν αυτά. Άρα, άρα αυτό όμω. Αυτό είναι κάτι το τρομερό, δηλαδή αυτό το κτίριο δεν έπρεπε να καεί. Και μάλιστα αυτό το κτίριο, κακώ οι ιδιοκτήτε το κρατούσαν τόσο καιρό σε αυτή την κατάσταση. Έπρεπε να, μας το, να, το πουλήσουν, να το πουλήσουν στο Δήμο, δηλαδή έπρεπε να κάνουν μια πρόταση. Ε, εγώ όμω ξέρω ότι επειδή υπήρχαν και κάποιε κατασχέσει, ίσω υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ναι, δηλαδή ναι. Ε, αυτό ήταν το παιδεμένο. κτίριο εί, είχε κατατιμηθεί, ήταν ναι, κατατμημένο, ναι, Στο κτηματολόγιο φαίνεται ότι είχε χωριστεί, αλλά στην ουσία ήταν ενιαίο. Δηλαδή, πώ το λένε, είναι, δεν πρέπει να δείχνουμε αμέλεια. Ε, πώ το λένε, όταν έχουμε κάτι στην ιδιοκτησία μα, θα πρέπει να το αξιοποιούμε έστω και το ελάχιστο. Και αν δεν μπορεί να το αξιοποιήσει, πούλησε το. Ε, Α το πάρει κάποιο που θέλει να το να Το πουλάνε το... και οι κληρονόμοι ότι του αντιστοιχεί, τα Ξέρετε, παίρνει. Ε, εγώ ναι. νόμιζα ότι το είχαν πουλήσει γιατί είχα δει εκείνη την πινακίδα που λέει: πουλεί, ναι. πολίτε και κάνει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είχα ξελαφρώσει έστω και υπάρχουν σε ιδιότητε. υπάρχουν όμω που... και άλλε καπναποθήκες Τι με γενέστε Για δέστε, και σαν... εμεί έχουμε καπνοποθήκε. Mm -hmm. Παραδείγματο χάρη, απέναντι από το Μυρίδιο έχουμε μια αποθήκη που είχε γίνει μια αποκατάσταση. Έχουμε δύο καπνοποθήκε. Δηλαδή, απέναντι από το μυρίδιο, απέναντι από τον το νηπιαγωγείο, έχω μια αποθήκη που είχε γίνει μια αποκατάσταση με ένα έργο. Είχαν μπει τζάμια, είχε μπει αυτό και συζητούσαν άλλοι για μουσείο, άλλοι για εκθεσιακό χώρο, το οποίο πρέπει να το δω. Είναι και κάτι που μείνει σε κρεμότητα και το παραλαμβάνω. Και υπάρχει και εμεί όλα μα τα κτίρια, η τεχνική μα υπηρεσία ε, έβαλε σε όλα τα παράθυρα τσιμέντο και τούβλα για να μην μπαίνουν ξένοι Μάλιστα. και τα αμπάρωσε. τα αμπάρωσε. Με ποια λογική τα αμπάρωσε για να μην μπορούν να μπαίνουν ξένοι άστεγοι, ε, άστεγοι ναι. Ε, άτομα. Ναι, ναι, δεν θέλουμε δηλαδή να τα επισκέπτονται μέσα και να μπαίνουν και να ανάβουν τσιγάρα ή να τα βάζουν φωτιά. Μάλιστα, το χώρο ε, του, που έχω απέναντι τη Γκέρι, που είναι απέναντι από το ΙΚΑ, με προλάβατε, ε, ναι. έχω δώσει εντολή, έχουμε security που φυλάει το κτίριο, Παρόλο που δεν είναι στι υποχρεώσει του ανάδοχου τη φυλάξη, τον παρακάλεσα τον άνθρωπο και το δέχτηκε να πηγαίνει και η security επειδή είναι κλειδωμένο να το ανοίγει, να βλέπει μέσα τι γίνεται, αν υπάρχει κάποιο ή αν δεν υπάρχει, και ανάλογα να φωνάζω με την αστυνομία. Είναι γιατί... κλειδωμένο δύο-τρει φορέ. Έχω δει νεαρό άτομο να πηδάει τα κάγκελα και να πηγαίνει προ τα μέσα. Ορθώ. Με κάποια άτομα συναντιούνται εκεί, και ε, τι είναι ε, κάποια στιγμή να γίνει κάτι ανάλογο. Όπω έγινε τώρα εχθές το είναι... πρώτο την πρώτη... Α, εσείς για αυτό το κτήριο γιατί με, με προλάβατε τι σκέφτεστε να το κάνετε αυτό γιατί μπορεί να γίνει και ένα προσωρινά και ένα πολύ καλό πάρκιν. ε, για δευτε, πάρκινγκ για δέστε πάρκινγκ δεν μπορεί να γίνει πάρκινγκ δεν μπορεί να γίνει γιατί η αφορία νεωτέρων μειών το απαγορεύει πράγματι Είχε γίνει πάρκινγκ και ξελάφρων ο λαό τη πόλη μα. Δεν μπορεί να γίνει πάρκινγκ. Βέβαια. Δεν εγώ... μπορεί να γίνει, γιατί περάσανε οι για αντιπεριφυριάρχε οι οποίοι δεν το αγγίξανε καθόλου. Για δέστε, αυτό είναι ένα εμβληματικό χώρο. Mm -hmm. Όπου μάλιστα μου είχαν ενημερώσει για τον τρόπο που ήταν διαμορφωμένο. Αυτό, για δέστε, θα τον χρησιμοποιήσουμε, θα τον ανοίξουμε, mm -hmm. θα περιφράξουμε τα κτίρια. Για να, γιατί δεν γνωρίζω τη στατική του επάρκεια ναι. θα μπούμε μέσα στα κτίρια να μαζέψουμε ό,τι υπάρχει μέσα mm -hmm. δηλαδή ήδη έχω δώσει εντολή να γίνει μια, ένα, 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 να οριστεί ένας ανάδοχος ο οποίος θα μπει μέσα στα κτίρια και θα μαζέψει Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, Σκούπα, γιατί ναι, ό,τι βρωμιά και, τι μετά, και έφλεκτο υλικό υπάρχει, ήδη. ακούστε λίγο θα σας πω, ε. σε αυτό υπάρχει μια προμελέτη που είχε γίνει παλιά πριν 10-20 χρόνια για να γινει χώρο πολυχώρο. δηλαδή εκείνο να, να μπορεί να είναι έκθεθου σε συγκεντρώσεων, αυτή τη μελέτη θα τη βρούμε και θα την ε, αναμορφώσουμε και θα το προχωρήσουμε. Άρα θα αξιοποιηθεί σαν χώρο σαν κτίριο. Όχι, κτίρια... τα κτίρια αυτά, τα κτίρια mm. δεν θα μείνουν έτσι. Θα επισκευαστούν και θα αξιοποιηθούν. Και μάλιστα δεν θα, τα χρησιμο... δεν θα το χρησιμοποιήσουμε ω χώρο πάρκινγκ με την έννοια ότι mm. θα μπορεί να μπαίνει ο Άρα θα το ξεκινήσετε εσεί αυτό το έργο. Βεβαίω θα το ξεκινήσουμε. Mm. Θα δώσω εντολέ να πάρουν μπρο. Αλλά, αλλά να ξέρετε ότι θα ανοίξει, θα μπει μπάρα, θα μπει mm. μπάρα στην οποία. Γιατί τώρα έρχεται κάποιο να το δει. Έρχεται κάποιο να το επισκεφτεί έρχεται κάποιο να κάνει κάποια εργασία. Δεν μπορεί να πηγαίνουν με τα δηλαδή να παίρνουν την κλειδαριά και να το ανοίξουν. Η μπάρα που υπάρχει που είναι χαλασμένη θα επισκευαστεί. Να μπορούν να μπαίνουν και οι υπάλληλοι μα που θέλουν να κάνουν κάποιε εργασίε εκεί πέρα να το βλέπουν να το κάνουν. Θα μπορούν να το χρησιμοποιούμε γιατί είναι ένα εμβληματικό χώρο και να μπορούν να μπαίνουν και κάποιοι που θέλουν να το επισκεφτούν ε, τουριστικά. Είναι. Γιατί μπορεί μεν να είναι ε, αναξιοποιητό, αλλά τουριστικά είναι αξιοποιήσιμο ο χώρο εκείνος, Αυσή. Καταλάβατε. Και θέλω επίση, έχει γίνει ήδη μια ε, εργασία σχετικά το να φύγουν, να γίνει κοπή ξύλων, κοπή θάμνων, είναι. όχι δέντρων. Ε, θέλω επίση, έχω δώσει εντολή να γίνει άλλη μια ε, εργασία, να μπει ένα άλλο ανάδοχο και να σκουπιστούν ακόμα και οι πευκοβελώνε. Να σκουπιστούν ακόμα οι πευκοβελώνε. Έχω μια σκέψη γιατί μέσα έχει έναν υπέροχο κήπο. Αλλά ο υπέροχο κήπο συνδέεται με κάποια κτίρια που έχουν θέμα στατικότητα. Να κλείσουμε τα κτίρια και να ανοίξουμε τους κήπου που υπάρχουν μέσα και το χώρο, ώστε να είναι επισκέψιμος από τον κόσμο, τουλάχιστον την ημέρα, να μπορούν να το βλέπουν ε, χωρίς όμως να μπορούν να πλησιάσουν τα κτίρια και να μπαίνουν μέσα, ναι. καταλαβαίνετε τι εννοώ, ναι, ναι, ναι. γιατί εκεί έχει μέσα δάσος, έχει μέσα ένα αλσίλειο το οποίο εγώ θέλω ο λαός της Ξάθης να το βλέπει, έστω και με περιορισμούς χρονικούς, δηλαδή να μην μπορούν να μπαίνουν το βράδυ μέσα, να Άρα, κλείνουν το μπορούμε, βράδυ. Άρα μπορούμε κύριε Αντιπεριφράχη να πούμε ότι πολύ σύντομα θα αρχίσουμε να βλέπουμε να μπαίνει, βγαίνει ο κόσμο και να αρχίζει να καθαρίζει. Ε, να... Ναι, 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 Ήδη ναι. <laughs> έχουν γίνει πρώτε εργασίε <laughs> ε, καθαρισμού. Και φυσικά, εγώ σα είπα, επειδή ε, αυτό το είχαμε σκεφτεί όταν είπα καταγραφή κτηρίων ε, στην πρώτη μου συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους, αυτό εννοούσα, τα καταγράφουμε και φυσικά τα συντηρούμε, τα συντηρούμε και τα διατηρούμε. Ευχαριστώ. Αυτό που έγινε δηλαδή, πώς το λένε, ε, στο κτήριο που κάηκε, δεν θέλω να το δω να γίνει όχι μόνο σε κτήρια της περιφέρειας, αλλά και σε κτίρια της ε, παλιάς Ξάνθης. Ε, δηλαδή ό,τι υπάρχει παλιό θα συνεργαστούμε για να μπορεί να λειτουργήσει. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, τρία σημαντικά θέματα όσο μπορείτε έτσι σύντομα ναι. έχω σημειώσει, γιατί και ο κόσμος θέλει να τα ακούσει, λιμάνι του Πόρτο η ε, Ποταμιάς και η πρώην φωνή της Αμερικής. Ναι. Να ξεκινήσουμε ε, από το λιμάνι του Πορτολάγος Το λιμάνι του Πορτολάγος Ακούστε, το λιμάνι του Στάσιμο για χρόνια. Ναι, όχι, μην το βλέπετε σαν λιμάνι του Πορτολάγου. Θα το δείτε το λιμάνι του Πορτολάγου. Και τουριστικό περίπτερο το συνδέω. Ναι, ναι. Ακριβώ ναι. είσαστε στο μυαλό μου. Το λιμάνι του Πορτολάγου είναι ένα εμβληματικό λιμάνι. Είναι. Ε, βέβαια, έχει καλείται να ανταγωνιστεί ε, την Αλεξανδρούπολη, που είναι ένα λιμάνι που θα φτάσει πλέον και επεκτείνεται συνεχώ. Εντάξει, δεν έχουμε πιστεύω οι Ξανθιώτες, στην την απέτηση να φτάσουμε την Καβάλα και την Αλεξανδρική. Όχι, δεν μπορεί Άρα. να το κάνει. Κάτι πρέπει να γίνεται όμω. Θα πρέπει να το εντάξουμε ε, σαν ένα τμήμα. Αυτή τη στιγμή δεν τρέχει κάτι δηλαδή. Ε, ε, είναι νεκρό. Για δέστε, τα λιμάνια, τα λιμάνια και γενικά ε, πώς το λένε η λειτουργία του, ανήκουν στο Υπουργείο Ναυτιλία. Η ναι. περιφέρεια δεν έχει καμία απολύτω Εσεί τώρα με το που πήγατε στην αντιπεριφέρεια. Ε, ε, Διαπιστώσατε, ενημερωθήκατε ότι κάτι τρέχει ή υπάρχει στασιμότητα. Για λιμάνι δεν μου είπαν τίποτα και το τίποτε, ξέρω. Απλώ ακούστε λίγο τι γίνεται. Το λιμάνι μπορεί να μην έχουμε σχέση ω ε, περιφέρεια, έχουμε όμω σχέση ω ως, ως θεσμό που πρέπει να το υποστηρίξουμε. Μάλιστα. Καταλάβατε. δηλαδή... Εδώ τι σκέπτεστε τώρα. Εσύ, για δε Δεν ξέρω, προλαβαίνετε κάτι να ξεκινήσετε να κάνετε. Όχι, δεν είναι να προλαβαίνουμε αν δεν προλαβαίνουμε. Το πρόβλημά μα είναι το εξή. Το Πορτολάγο είναι, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μα. Ε, είχα πάει τότε στη, στα φώτα είχα δει έχουν μια πάρα πολύ δυναμική πρόεδρο. Θα σα εξηγήσω τι σημαίνει το Πόρτο Το Πόρτο είναι ένα οικισμό που έχει δυναμική. Έχει παιδιά, αναπτύσσεται έχει κόσμο. Έχει. Έχει, έχει συνεταιρισμό. Αλλά δεν αξιοποιείται το τουριστικό περίπτερο αυτό που ανήκει, στο λιμενικό ταμείο, Όλα ό,τι όλα οποίο... είναι, ε, είναι σε λιμάνια ανήκουν, ε, πώ το λένε, στο Υπουργείο Ναυτιλία και στο λιμενικό ταμείο. Το λιμενικό ταμείο, μάλιστα, της, που είναι, νομίζω, πρόεδρος κυρία Ζορνατζίνη. αλλά μόνο χρήματα μαζεύει το λιμενικό ταμείο. Μην το λέτε δεν αυτό. Μην το λέτε εγώ, αυτό. Δε, δε... Έχει και πάρα πολλά έξοδα. Έχει. έχει. Ναι, ακούστε, δεν έχει, είναι μόνο αλλά... να μαζεύει. Και έχει πάρα πολλού περιορισμού. Δηλαδή, εγώ που είχα μιλήσει με την κυρία Μπλέζο δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, α πούμε, ακόμα και αυτά που νοικιάζει, είναι υποχρεωμένη να τα νοικιάσει βάσει των τιμών που τη δίνει το Υπουργείο. Δηλαδή, δεν έχει. Αυτή δηλαδή στην ουσία είναι. Η είναι μια διαχειρίστρια. Ακριβώ. Άρα... Άρα... με πάρα πολλού περιορισμού. Ποιο είναι αυτό ο οποίο θα μπορέσει να κάνει μια ανάπλαση, παραδείγματο χάρη, το τουριστικό. Ε, το τουριστικό ε, του Πόρτο Λάγο. Το οποίο έχει ρημώσει. Ποιο να γίνει ανάπλαση του τουριστικού, ε, Ακούστε, μπορούν να την κάνουν την ανάπλαση του τουριστικού, αλλά αν γίνει η ανάπλαση του τουριστικού, δεν σημαίνει ότι θα μαζευτεί για και δεν κόσμο. Δεν νομίζω, μπορεί το λιμενικό ταμείο να ξεκινήσει η ανάπλαση. Όχι, νομίζει, όχι, όχι, όχι. Ε, αυτό που θέλω να σα πω είναι το εξή. Το, το πρόβλημα του Πόρτο Λάγο ε, το εστιάζω σε τρία θέματα. Το Πόρτο Λάγο, ε, που παλιά πήγαιναν όλοι για μπάνιο εκεί πέρα, ε, χρειάζεται ε, μία δυναμική. Πρώτα απ' όλα είναι σαν μια άλλη μικρή παλιά ξάνθη. Είδατε τα κτίσματα που ε, έχει. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να αναδείξουμε ε, τα κτίρια που υπάρχουν Ποιος εκεί. Και ποιο μπορεί να το αναλάβει αυτό κύριε Αντιπεριφεράρχη. Για δέστε θα συνεργαστούμε με το Δήμο. Ο Δήμο μπορεί να το αναλάβει. Ο Δήμο Αυδείρων. Ο Δήμο Αυδείρων μπορεί να συνεργαστεί μαζί με την περιφέρεια. Δεν μιλάω το λιμάνι. Ακούστε λίγο. Όχι, α ας αφήσουμε Δεν, το, αφήστε λιμάνι. το λιμάνι. Δεν για τουριστική ανάπτυξη. Μιλάμε, μιλή, μιλή, μιλάμε για, εσείς, για το χώρο. λοιπόν, επιθυμεί καταγραφή των κτηρίων τουριστική ανάπτυξη. Τι μπορεί η Αντιπεριφέρεια να βοηθήσει... Ακούστε, το εγώ δίμο, να σας πω... ...να συνεργαστείτε, να γίνει μια αξιοποίηση του, της περιοχής... Ακούστε εκείνη. λίγο να σας ναι. πω τι χρειάζεται. Το Πορτολάγος έχει χάσει τη θάλασσά του, γιατί έχει γίνει προβλήτα mm -hmm. και δεν πάει κανένας για να πάει στο ή αν πάει αυτή που πάνε είναι αλάχιστη. Mm -hmm. Άρα θα πρέπει να βρούμε, σας λέω όμως, ιδέες. Έτσι, mm -hmm. αυτό Σα λέω ιδέε. Δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε ένα καθηγητή υδροδυναμική για να δούμε πώ μπορούμε να αποκαταστήσουμε την παραλία ώστε να πηγαίνει ο κόσμο στην παραλία του Πόρτο Λάου. Είναι και οι λάσπε εκεί πέρα που πάει αρκετό κόσμο, μπαίνει στι λάσπε και είναι ευεργετικέ για τον άνθρωπο. Ναι, αλλά δεν πάνε για τι λάσπε. Οι περισσότεροι θέλουν καθαρό και γάργαρο νερό. καταλάβετε. τι Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει μια παραλία που να μπορεί ο κόσμο να πηγαίνει και να αισθάνεται χαρούμενο. Ε. Δεύτερον, θα πρέπει να το αναπτύξουμε πολιτιστικά, γιατί έχει ένα αυτό, έχει του το, το, το βατοπεδίου το, την, ε, το μοναστήρι, το μετόχι, ναι. το, το, το μετόχι. Ναι. Όλα αυτά μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Και πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Ο Αυτός που θα πηγαίνει στο μετόχι να ξέρει ότι θα μπορεί μετά να πηγαίνει και στο πορτολάγος για να καθίσει. Mm -hmm. Άρα, το, η πρώτη μας ενέργεια είναι αυτή να αναπτυχθεί και να κάνουμε πολιτιστικέ εκδηλώσει. Ήδη έχουν γίνει πολιτιστικέ εκδηλώσει από την περιφέρεια, ε, πώς το λένε, ε, τον προηγούμενο χρόνο. Εμεί θέλουμε να το, να το και να το μεγαλώσουμε. Καταλάβατε. Θέλουμε να αποκαταστηθεί η παραλία ώστε να υπάρχει παραλία, ώστε ο κόσμο να μπορεί να πηγαίνει εκεί. Και τότε, όταν αποκαταστηθεί η παραλία, γιατί η παραλία είναι ιδανική. Γιατί έχει πίσω τα πέφκα που μπορεί να κάθεται ο κόσμο και να δροσίζεται, καταλαβαίνετε. Άρα, εκείνο το πράγμα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Θα τα δούμε σε συνδυασμό με μια επίσκεψή μου με το Δήμο Αγγλικό. Εγώ Αυγή. τα καταγράφω αυτά, κύριε Τηπεριφέρουσα. Ναι, αυτά είναι, αυτά είναι. Για δεύτερο, ε... οι πολιτιστικέ εκδηλώσει. Εμεί θα, θα συνεργαστούμε με την άξια πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Έχω μια πολύ δυναμική πρόεδρο του Πορτολάγος mm -hmm. Για να τι κάνουμε, θα τι συνεχίσουμε. Ωραία. Θα τα, μάλιστα, θα το κάνουμε και ω τμήμα του το, 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 το Βία Εγνατία. Φυσικά ναι. θα συνεργαστούμε. Πρέπει Λε. να γίνουν οι πολιτιστικέ εκδηλώσει στο Πορτολάγο. Είναι πάρα πολύ δυναμική και οι κάτοικοι. Άρα λοιπόν, σιγά σιγά θα το κάνουμε. Τώρα, ω προ τα κτίρια, τα παλιά που υπάρχουν, γιατί όπω θα δείτε και η περιοχή, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τουριστικά. για να το, Θα το βάλουμε σε τουριστικού οδηγού για να το προωθήσουμε. Σαν λιμάνι, ίδιο λιμάνι, του εμπορικό, αυτό είναι ζήτημα του Υπουργείου. Ε, αυτό βέβαια μπορούν να εντάξουν. Ακούστε τα λιμάνια. Μπορεί να έχει τη Αλεξανδρούπολη, τη Καβάλα και του Πορτολάγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν ένα νέο πράγμα. Δηλαδή, αν έχει κάποιο εμπορικό μικρό που δεν μπορεί να πάει στο λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη, μπορεί να έρθει στο λιμάνι του Πορτολάγο να ξεφορτώσει έτσι, εκεί. Ε, Επίση, μην ξεχνάτε ότι αυτό μπορούμε να το συνδυάσουμε και με το λιμανίσκο των Ναυδείρων, όπου υπάρχουν βάρκε. Ξέρετε ό, όλοι αυτοί πληρώνουν λιμενικά τέλη κτλ. Mm -hmm, mm -hmm. Όλο αυτό μπορεί να γίνει μια συνολική εκτίμηση και διαχείριση. Ε, ποταμι... ε, λουτρά... <και> τα λουτρά τη ποταμιά. Τα λουτρά τη έχουν... Στασιμότητα. Ναι, όχι, όχι. Στα ναι. ε, αυτό έχουν το εξή ζήτημα. Πρόσφατα ψηφίστηκε ο καινούριο νόμο όπου τα λουτρά εντάχθηκαν. Ε, εντάχθηκαν σε πώς το λένε σε ενιαίο φορέα Α, Αυτά ανήκουν αποκλειστικά στο Δήμο Αυδήρων είναι ιδιωτικά Έχετε, ε, εσείς μπορείτε εκεί να, να επέμβετε τα λουτρά τη ποταμιά, όχι, δεν μπορούμε να επέμβουμε. Αυτά δεν ο ανήκουν, ανήκουνε, δεν ανήκουν στο Δήμο. Ο Δήμο τα διαχειρίζεται. Αυτά πλέον... Ο Δήμο τα διαχειρίζεται. Ναι, αλλά αυτά θα εντάσσονται τώρα, θα ενταχθούν πλέον με τον καινούριο νόμο σε μια νέα εταιρεία. Ποιο φορέα μπορεί να τα αξιοποιήσει. Πλέον υπάρχει ένα φορέας με τον νέο νόμο, ο οποίο θα τα διαχειρίζεται αυτό, ένα πανελλήνιος φορέα έχει αλλάξει το νομικό καθεστώς και ο, Δήμος, ε, και ο Δήμος βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση διαχείρισης, καταλάβατε τι εννοώ Μάλιστα. δηλαδή τα λουτρά ε, εμπλέκονται πολύ εμπλέκονται Εμπλέκονται ναι. πολύ, πει, εμπλέκονται παρά, πολύ. Και ε, απλώς ε, εμείς διαφωνούμε σε αυτόν τον ΙΕΝΙΟ φορέα διαχείρισης θέλουμε να περιέλθουν πλήρως στο Δήμο και να τα διαχείριζεται πλήρως ο Δήμος με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε για να γίνουν έργα και να λειτουργήσουν καταλάβατε Ωραία, ε, πάμε και σε ένα τελευταίο εκεί η περιοχή της πρώην φωνή της Αμερικής και εκεί πέρα μπορεί να αξιοποιηθεί ε... και τα κτίρια και ο χώρος εκεί πέρα και το μικρό το λιμανάκι έχουν ερημώσει και εκεί ε, Για δέστε τώρα ε, τα κτίρια της παλιάς φωνής της Αμερικής έχουν ένα θέμα ε, ότι εκεί πέρα έχει φύγει η φωνή της Αμερικής ε, την ξέρω πολύ καλά την περιοχή έχω πάει κιόλας και την έχω δει είναι ένας τεράστιος χώρος που ανήκει στο Ταϊπέδ και αυτό είναι αρμόδιο για τη διαχείρισή του και την εκμετάλλευση. Μην ξεχνάτε όμω ότι εκείνο ο χώρο υπάγεται στην περιοχή Νατούρα. Άρα λοιπόν το να χτίσει εκεί πέρα είναι λίγο δύσκολο. Το να το δώσει για εκμετάλλευση είναι λίγο δύσκολο. Τα κτίρια του είναι συγκεκριμένα. Έχουν ένα μικρό χωριό κάποιων κατοικιών. Έχουν κάποια κτίρια, δύο μηχανοστάσια που παρήγαγαν ηλεκτρικό ρεύμα και είχαν κάποιε κατοικίε. Άρα λοιπόν η... η εκμετάλλευση του συγκεκριμένου χώρου είναι, είναι δύσκολη. Έτσι όπως το ακούω πάντως αμέσως στο μυαλό μου πάει ότι και αυτό θα μείνει για αρκετά Όχι, Όχι, δεν, δεν θα μείνει. δεν θα μείνει. Απλώς, απλώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα στην περιοχή της Ξάνθης ε, τόσο με τη Σανθή Γραμσάρ και την και τα περιβαλλοντολογικά που εμποδίζουν όλη εκείνη την περιοχή ε, να λειτουργήσει, θα ζητήσετε να αναπτυχθεί. Θα ζητήσω τη βοήθεια του κυρίου Περιφερειάρχη, ώστε αυτά εδώ σιγά-σιγά Όχι, θα να ζητήσω τη βοήθεια. Να θα ζητήσω και τη βοήθεια του Περιφερειάρχη, εννοείται, αλλά και τη βοήθεια και όλων των κομμάτων και των βουλευτών, mm -hmm. ε, ώστε να γίνουν τομές το, δεν μπορεί να έρθει η σύμβαση έχουμε υπογράψει μια διεθνή συνθήκη για την Natura ναι. αλλά να γίνουν παρεμβάσεις Έτσι. ώστε να μπορέσουμε έστω και περιβαλλοντολογικά να εκμεταλλευτούμε τον φυσικό πλούτο mm -hmm. και την περιοχή του δασοχωρίου ε, υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις δεν θέλω να σας τις πω αν δεν κάνουμε το πρώτο βήμα α, ε, α, πολλοί λέγαν διάφορα πράγματα θα τα πούμε ιδιαιτέρως mm -hmm. αλλά αυτό είναι ζήτημα του ΤΑΙΠΕΔ yeah. απλώς τι θέλουμε να κάνουμε, Θέλουμε αυτός που θα το αγοράσει από το Tipew <Συμή> να μπορεί να το εκμεταλλευτεί ανάλογα. Δηλαδή, αν δηλαδή έχει ένα το χώρο. το ΤΑΙΠΕΔ είναι διαθέσιμο να το πουλήσει ή μα μόνο το, να το νοικιάσει. Το, 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 το Tipew το πουλάει. <Συμή> Ωραία, <Συμή> Σας το πουλάει Σας τι θα <Συμή> το κάνετε. <Συμή> <Συμή> Τίποτα δεν μπορείτε να το κάνετε. <Συμή> έχετε 10 σπίτια παλιά που μέναν οι Αμερικανοί και ένα βιομηχανοστάσιο και κάποιου χώρου. Τίποτα δεν μπορείτε να το κάνετε. Άρα, συνεπώ, για να το αγοράσετε πρέπει να έχετε και κάποιο λόγο να το εκμεταλλευτείτε. Κατάλαβατε τι εννοώ. Λοιπόν, εδώ να σταματήσουμε. Ε, είχα και άλλα θέματα, αλλά δεν μπορούμε όλα να τα πούμε. Αν θέλετε, και... ξανά με yeah. κι άλλη φορά. Yeah. Δεν έχω πρόβλημα. Αν <laughs> μπορείτε θα, να με ανεβείτε. Θα είμαστε σε, σε επαφή ε, θα μας ενημερώνετε. Έχω καταγράψει εγώ όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, και επειδή στι 11 ώρα έχετε, να, έχετε και κάποια. Σα ευχαριστώ πολύ. Ναι. ραντεβού στο γραφείο σα. Να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση και ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό. Ενημερώσαμε του ακροατέ και τι ακροάτριε, όχι μόνο εδώ στην Ξάνθη και την υπόλοιπη περιφέρεια, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό, κύριε Αντιπεριφάρακα, που μα ακούνε μέσα από το διαδίκτυο. Ε, σα ευχαριστώ και εγώ που μου δώσατε βήμα. Ε, θέλω να ξέρετε ότι είμαστε ε, ότι ξεκινήσαμε τώρα ξεκινήσαμε ε, έχουμε καλές προθέσεις, σας ευχαριστώ και όλες και για τις ερωτήσεις που κάνατε, ε, να ξέρετε ότι είμαι διαθέσιμος για οτιδήποτε χρειαστεί, σας είπα είμαστε 24 ώρες και 24 ώρες ανοιχτό ε, για το λαό της Ξάνθης, θέλω να λειτουργήσω συνεκτικά ε, όλες τις δυνάμεις. Και να ζητάμε, παραδείγματο, οι ανεκτινοτρόφοι άνθρωποι, χτε που είχαν προβλήματα. Του είπα, είμαι μαζί σα, όχι γιατί αυτό, αλλά ακούμε τα επιχειρήματα και προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Έτσι. Και να κάνουμε προτάσει ώστε να, να δώσουμε κάτι άλλο καλύτερα. Άρα λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Καλή επιτυχία να έχετε στο έργο σα. Σα ευχαριστώ πολύ. Και ναι. σα καλή συνέχεια. Ωραία.